Η Αργεντινή και ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης αποχαιρέτησαν τις πρώτες πρωινές ώρες για την Ελλάδα της Παρασκευής τον μεγάλο Diego Armando Maradona και θα έχουμε τη δυνατότητα για ένα σχόλιο από έναν σπουδαίο Αργεντινό που είναι εδώ και χρόνια στην Ελλάδα αλλά πρόλαβε σαν νεαρός ποδοσφαιριστής και ο ίδιος τον Maradona ποδοσφαιριστή και αντίπαλο στην χώρα τους. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον Juan Ramón Rocha. Κύριε Rocha, καλησπέρα σας από την Κρήτη TV. Καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα, τι κάνουμε? Είμαστε καλά και χαιρόμαστε πάντα να σας ακούμε. Και... Να ξέρετε ότι η Κρήτη είναι ένα μέρος που εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 81 δεν κάνω λάθος, είμαι επισκέπτη και έχω πολλούς φίλους και μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ η Κρητική, μου αρέσει πάρα πολύ η Κρήτη, μου αρέσει το τρόπος που μοιάζει πάρα πολύ από την επαρχία μου στην Αργεντινή. Γι' αυτό νομίζω με την Κρήτη είμαι δεμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που μας λέτε μας αρέσει ιδιαίτερα να το ακούμε από εσάς. Κύριε Rocha, εγώ αυτό που θα ήθελα είναι ένα δικό σας αντίο στον Diego Maradona και βεβαίως τον είχατε αντιμετωπίσει σαν ποδοσφαιριστής εσείς στην Αργεντινή. Παίξατε και μαζί στην Εθνική. Στην Εθνική δεν παίξαμε σε επίσημο παιχνίδι, αλλά είχαμε δύο μήνες περίπου στις προπονήσεις που κάναμε πριν από τον Παγκόσμιο Κύπρο το 78, ήταν 77, που ερχόταν ο Diego, ήταν μικρό, ήταν 6 χρόνια μικρότερος μου. Ήταν ένα φαινόμενο που λόγω ηλικίας και ίσως δεν ξέρω για ποιο άλλος λόγος δεν είχε συμμετοχή όπως και εγώ στην αποστολή του 78 για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά μετά από το 79, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο νέων στην Ιαπωνία, ο Diego πήγε στην κορυφή και από εκεί δεν κατέβηκε ποτέ. Και δεν θα κατέβηκε ποτέ, και μετά το θανάτο δεν θα κατέβηκε ποτέ, γιατί εγώ καθημερινά παρακολουθώ παγκοσμίω τι σημαίνει με το όνομα του Diego και νομίζω ότι αυτό που προκάλεσε, προκαλεί και θα προκαλέσει αυτός είναι ένας θαυμασμός, ένας σεβασμός, γιατί ήταν πέρα από το ταλέντο το ποδοσφαιρικό, ήταν ένα επαναστάτης, ένα παιδί που δεν φοβήθηκε ποτέ να πει τη γνώμη του απέναντι όχι από το λαό της, το οποίο φτωχεί, που ήταν μαζί του, αλλά απέναντι στην εξουσία. Και αυτό είναι που πέρασε την ιστορία. Σήμερα είδα μια φωτογραφία πάρα πολύ ωραία, σε ένας που ζωγραφίζει σε μια καταστρεμμένη πόλη στην Συρία η εικόνα του Maradona με τον ήλιο της Αργεντινή που είναι στη σημαία να δακρύζει. Και νομίζω ότι αυτό σημαίνει Maradona. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που ήταν, είναι και θα είναι για πάντα, πιστεύω εγώ. Κύριε Rocha, θα θέλαμε να πούμε πάρα πολλά. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, αλλά σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ που μιλήσαμε απόψε μαζί και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε περισσότερο για την αγαπημένη σας Κρήτη και για το κριτικό ποδόσφαιρο την επόμενη φορά. Εντάξει, ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Rocha.